Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνας. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή την τροπολογία για υποχρεωτικό εμβολιασμό και πρόστιμο 100 ευρώ στους άνω των 60. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του τόνισε ότι έχει ζητήσει να ανοίξει η τρίτη δόση στους 4 μήνες. Καλύτερα πρόσκαιρα αυστηρός και στο μέλλον υγειονομικά σωστός, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το πρόστιμο αντίτιμο υγείας. Αποτύχατε γι' αυτό, πήρατε αυτό το ακραίο μέτρο, δήλωσε από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά. Ο αυταρχισμός είναι το τελευταίο στάδιο της αποτυχίας. Το πρόστιμο είναι διοικητικό μέτρο, το οποίο αφορά όλους ανεξαιρέτως και δεν διαφέρει από άλλα πρόστιμα, σημείωσε στην απάντησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την πρώτη στιγμή δεν έκρυψα ότι η συγκεκριμένη απόφαση με απασχόλησε πολύ. Θα έλεγα ότι με βασάνισε προσωπικά. Είμαι ένας βαθιά φιλελεύθερος πολιτικός και οποιαδήποτε έννοια υποχρεωτικότητας μου είναι επί της αρχής, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα υγείας, αρκετά θα έλεγα δυσκολοχώνευτη. Αντίθετα με κάποιους που άλλοτε αναλάμβαναν το ρίσκο να διασπούν το υγειονομικό μέτωπο, προσωπικά αναλαμβάνω το δικό μου και προτιμώ να φανώ πρόσκαιρα αυστηρός, αλλά γρήγορα να αποδειχθώ υγειονομικά σωστός. Δεν αποτελεί παρά ένα αντίτιμο υγείας για την ενίσχυση τελικά των νοσοκομείων, τα οποία τόσο δοκιμάζονται. Μια τελευταία όθηση για να λάβουν όσοι πρέπει τη σωστή απόφαση. Είναι πολύ εύκολο να μην καταβάλει κανείς το πρόστιμο, αρκεί να εμβολιαστεί. Είναι τόσο απλό. Και ασφαλώς το πρόστιμο το οποίο επιλέξαμε είναι πολύ μακριά από πρόστιμα της τάξης των 7.000 ευρώ που είδα να ισχύουν στην Αυστρία. Εάν μπορούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα, και μας το εγκρίνουν αυτό οι ειδικοί, να ανοίξουμε την τρίτη δόση ενδεχομένως και στους 4 μήνες, πριν να ανακοινώσουμε το μέτρο, ο ημερήσιος ρυθμός των νέων ραντεβού για τις ηλικίες άνω των 60 ήταν περίπου 2.000 ραντεβού την ημέρα. Από τότε που ανακοινώσαμε το μέτρο, από χθες το μεσημέρι, έχουν κλειστεί σχεδόν 20.000 ραντεβού. 20.000 ραντεβού, σχεδόν 10 φορές περισσότερα. Μακάρι, τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συμπολίτες μας, έστω και αν μπορεί να αισθάνονται κάποια δυσθυμία μέσα τους για αυτή μας την επιλογή. Κάνουν το σωστό. Πατάτε σε δύο βάρκες. Εξακολουθείτε να πατάτε σε δύο βάρκες, αλλά είναι καιρός για καθαρές κουβέντες και για συγκεκριμένες λύσεις. Πριν από 5 μήνες, ο κύριος Τσίπρας χαρακτήριζε εξευτελιστική. Εξευτελιστική τη σύνδεση του εμβολίου με το χατζηλίκι των 150 ευρώ προς τους νέους. Έτσι δεν λέγατε, κύριε Τσίπρα? Τότε η συμμετοχή στον εμβολιασμό των νέων ήταν μόλις 15%. Έχει ανέβει σχεδόν στο 70%. Χρειαζόμασταν ένα μέτρο παρότρινσης για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία του εμβολιασμού. Εσείς, ο ίδιος, όχι μόνο εσείς και στελέχης, ο κύριος Φίλης, χθες μας είπατε τα αντίθετα από αυτά τα οποία λιδωρούσατε πριν από 5 μήνες. Επί μήνες εσείς ήσασταν αυτοί που προσπαθούσατε να μας πείσετε ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν αποτελεί επιλογή. Μεταξύ άλλων, εσείς δίπλα σας κάθεται ο κύριος Πλεύρης, ήταν αυτός ο οποίος επιχειρηματολογούσε ότι δεν αποτελεί επιλογή, διότι μεταξύ άλλων είναι και αντισυνταγματικός. Και αφού σχεδόν πείσατε κάθε τηλεθεατή ότι είναι αντισυνταγματικό πέραν των άλλων, έρχεστε να επιβάλλετε την αντισυνταγματικότητα. Δεν θα σας αναφέρω τα όσα λένε οι συνταγματολόγοι, ούτε θα κάνω εδώ διάλεξη. Θα πω τι λέγατε εσείς. Εσείς τα λέγατε αυτά. Και δεν τα λέγατε πριν από 6 μήνες, δεν τα λέγατε πριν από 1 χρόνο, τα λέγατε πριν από 20 μέρες. Εσείς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, βγαίνατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ουσιαστικά
βάλατε εναντίον κάθε σκέψης και επιλογής υποχρεωτικότητας, όχι εγώ, εσείς. Προκάλεσα ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού και ανταποκριθήκατε για το κρίσιμο, το μείζον ζήτημα της πανδημίας. Και σε αυτή την ερώτηση, απαντώντας, έχω εδώ την ομιλία σας, μας είπατε το εξής. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κανένα να εμβολιαστεί. Οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί έφτασαν στα όρια τους, στις δύο κατηγορίες που τους επιβάλαμε, δεν πρόκειται να επιβάλλουμε άλλους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Είσαστε μια κυβέρνηση που έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια στην πιο δύσκολη στιγμή αντιμετώπισης και διαχείρισης πανδημία. Έχετε χάσει την μπάλα, έχετε χάσει τον έλεγχο. Είστε σε πανικό και μία κρύο, μία ζέστη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στις Βρυξέλλες, με θέμα την εξέλιξη της πανδημίας και την εμφάνιση της παραλλαγής όμικρον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ερωτηθείς από το ΑΠΕΜΠΕ σχετικά με το ποια είναι η θέση της όσον αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά της COVID-19, απάντησε ότι η υποχρεωτικότητα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι η ίδια δεν είναι σε θέση να κάνει οποιαδήποτε σύσταση για αυτό το θέμα. Είναι μια συζήτηση που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε. Ωστόσο, απάντησε ότι η ίδια προσωπικά πιστεύει ότι είναι κατανοητό και ίσως κατάλληλο να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, η επιστημονική κοινότητα θα χρειαστεί 100 ημέρες για να προσαρμόσει την εμβολιαστική της απόκριση στη νέα παραλλαγή όμικρον. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένα ενδιαφέρον διήμερο ξεκίνησε από σήμερα στη Ρόδο, καθώς η Ελλάδα διεξάγει χερσαίες ασκήσεις σε συνδυασμό με αεροναυτικές μονάδες και την άσκηση έρευνας και διάσωσης ανατολικά του νησιού. Τις ασκήσεις παρακολούθησε ο αρχηγός του ΙΕΘΑ, κύριος Κωνσταντίνος Φλόρος, ο οποίος στην ομιλία του ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε ούτε σπιθαμή της ελληνικής επικράτειας. Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Ότι εμείς σήμερα, ο λόγος για τον οποίο οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στα σύνορα και εκεί που βρίσκονται, από τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο, σε όλα τα νησιά μας και σε όλη την επικράτεια, είναι διότι υπάρχει απειλή. Και όσο υπάρχει απειλή, η δικιά μας δουλειά θα είναι να διατηρούμε πάντα το κόστος μεγαλύτερο από το όφελος που προσδοκάται και μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες αυτό γίνεται κατανοητό, αντιληπτό από όλους και από αυτούς. Οι οποίοι αποτελούν την απειλή, αλλά και από αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και έχουμε την ίδια οπτική γωνία για την περιοχή, που σε ό,τι μας αφορά η οπτική μας γωνία από εκεί που στεκόμαστε βλέπουμε μόνο σταθερότητα, μόνο ασφάλεια, μόνο ειρήνη, που είναι οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο μέσα στο οποίο όταν εξασφαλίζονται αυτές οι προϋποθέσεις, οι κοινωνίες μπορούν να ευημερούν και αυτή την οπτική γωνία δεν την έχουμε μόνο εμείς, την έχουν τα περισσότερα κράτη και δυνάμεις στην περιοχή και γι' αυτό συνεργαζόμαστε προκειμένου αυτό το αποτύπωμα της ασφάλειας και της σταθερότητας να μεγαλώνει και να είναι το κυρίαρχο στην περιοχή και όχι το αποτύπωμα της αστάθειας και γενικά των προκλήσεων. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι όπλες δυνάμεις όπως γνωρίζετε, οι οποίες είναι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, με ισχυρό στρατό ξηράς, με ισχυρό πολεμικό ναυτικό, με ισχυρή αεροπορία και τις νίκες και την αποτροπή τις φέρουν όλα μαζί, κανείς δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Βεβαίως εδώ σε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος μικρός, είδαμε ένα μικρό κομμάτι δυνατοτήτων, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει σε ένα πεδίο μάχης με πραγματικές συνθήκες, γιατί εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το έχουμε όλοι μας υπόψη, ότι ελήφθησαν μέτρα ασφαλείας. Γιατί πρωτίστως μας ενδιαφέρει η ασφάλεια του προσωπικού, η ασφάλεια των μέσων μας και στη συνέχεια το όποιο εκπαιδευτικό αποτύπωμα ή πλεονέκτημα ή κέρδος έχουμε από τέτοιου είδους δράσεις. Προφανώς μέσα από αυτό το πλέγμα των προνοιών που πρέπει να λαμβάνει κάποιος έγιναν όλα αυτά που είδαμε με την επιτυχία που τα είδαμε. Προφανέστατα όταν δεν θα υπάρχει και θα είναι πραγματικότητα κάποιος καταλαβαίνει ότι πολλά από αυτά θα γίνονται ταυτόχρονα, αλλά και μόνο από αυτά που είδαμε στην άσκηση, αντιλαμβάνεται κάποιος και πιστεύω ότι τι γίνεται σε ένα πεδίο μάχης και οπωσδήποτε κανείς δεν θα ήθελε να ήταν στην απέναντι πλευρά και να δέχεται όλο αυτό τον καταιγισμό πυρών, με επαναλαμβάνω ακρίβεια και επιτυχία. Αυτό θα συμβεί στην πραγματικότητα. Το έργο μας όμως είναι να εκπαιδευόμαστε,
να δείχνουμε αυτά που δείχνουμε, γιατί δεν θέλουμε να γίνει ποτέ. Και ο μόνος τρόπος για να μην γίνει ποτέ είναι να είμαστε δυνατοί, να είμαστε ισχυροί, να είμαστε αποφασισμένοι, να είμαστε έτοιμοι. Και ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είμαι σε θέση να δηλώσω ότι και το ξέρουμε και το μπορούμε και γνωρίζουμε το πώς θα το κάνουμε αν χρειαστεί, που απευχόμαστε όμως να χρειαστεί, απευχόμεθα να χρειαστεί, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Το δόγμα μας είναι αμυντικό, αποτρεπτικό και τέτοιου είδους δράσεις και ασκήσεις και δραστηριότητες, ακριβώς αυτό επαυξάνουν το αίσθημα της αποτροπής σε όποιον αποτρέψει κάποιον που θέλει να σου κάνει κάτι. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλο αυτό που είδαμε αποτελεί, και σε αυτό αξίζουν συγχαρητήρια, από την διοίκηση της Μεραρχίας, από τη διοίκηση της ΑΔΕΝ, από την, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού που είχε την υψηλή επιστασία. Όμως, αυτά που είδαμε είναι προφανέστατα στοιχεία ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά που είδαμε εδώ, όταν θα γίνουν πραγματικότητα, θα γίνουν με τρόπο καταιγιστικό, το βλέπουμε σε άλλες ασκήσεις, το βλέπουμε σε άλλες δραστηριότητες. Φανταστείτε να υπάρχει εδώ όχι δύο μαχητικά, αλλά κομμά ολόκληρα να έρχονται. Φανταστείτε ναυτικά στην περιοχή, το αρχιπέλαγος, όπως είναι το Αιγαίο, είναι ένας πολύπλοκος θρησιακός χώρος που η αποτροπή, η νίκη, η δράση, η δραστηριότητα και όλα αυτά θα έρθουν με το συνδυασμό. Αυτά είναι μέρος προγραμματισμού, αυτά είναι μέρος σχεδιασμού, έτσι είναι και τα σχέδιά μας. Θα πρέπει να έχουμε όμως υπόψη μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι αν χρειαστεί, τα σχέδια είναι για τα πρώτα 5 λεπτά. Τα υπόλοιπα είναι η πρωτοβουλία των ηγητώρων, να δουλέψει ο καθένας όπως ξέρει και όπως έχει μάθει από την καιρό της ειρήνης, και αυτή η ικανότητα που θα χρειαστεί μετά τα πρώτα του 5 λεπτά, θα πρέπει ο κάθε ηγήτωρας, είτε μεγάλος είτε μικρός, να δράσει σύμφωνα με αυτά που ξέρει, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να αντιληφθεί το πεδίο, να δώσει διαταγές, οι διαταγές να πάνε, να εκτελεστούν, να γίνουν. Αυτά χτίζονται, οι ικανότητες χτίζονται μέσα από τέτοιου δραστηριότητες. Μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν, οφείλω να πω ακόμα μια φορά, σε όλους τους συντελεστές αυτής της ασκήσεως. Ήταν πάρα πολύ καλή άσκηση, όμορφα, πολύ όμορφα και αποτελεσματικά οργανωμένη. Και είμαι επίσης ευτυχής που αυτή τη δραστηριότητα μπόρεσα και την είδανε και οι αρχές του τόπου. Είναι εδώ ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης και άλλες αρχές του τόπου, υπέρ των οποίων οι ένοπλες δυνάμεις εργάζονται νυχθημερών και καθημερινά, όχι μόνο στην κύρια αποστολή της που ήταν αυτή που είδαμε, αλλά και για την βοήθεια των κοινωνιών όταν αυτές έχουν ανάγκη, και αναφέρομαι φυσικά στον τρόπο με τον οποίο οι ένοπλες δυνάμεις είναι πανταχού παρούσες, μέρα νύχτα, όλες τις εποχές του χρόνου, όταν και όποτε χρειαστεί, δίπλα στις κοινωνίες από τις οποίες προερχόμαστε και για τις οποίες υπάρχουμε. Το διακύβευμα και η ουσία υπάρξης των ένοπλων δυνάμεων είναι οι κοινωνίες. Αλλιώς δεν υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, γιατί δεν έχουν κάτι να υποστηρίξουν. Οι ένοπλες δυνάμεις λοιπόν μέσα από αυτές τις δραστηριότητες και άλλες που γίνονται σε όλη την επικράτεια εξασφαλίζουν και εγγυώνται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και τελικά την ελευθερία των Ελλήνων. Επίσης, και κλείνω με αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι μέσα από τις προσπάθειες που καταβάλλονται τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα και μέσα από τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν εξαγγελθεί και είναι γνωστά σε όλους, το μέλλον, αυτό που θα έρθει, ότι οι καιροί που θα έρθουν θα βρουν τις ένοπλες δυνάμεις ακόμα πιο ισχυρές, ακόμα πιο δυνατές, ακόμα πιο αποτελεσματικές και ακόμα πιο ισχυρά εγγυήτριες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Σας ευχαριστώ πολύ για όσους ήρθαν σήμερα και διέθεσαν τον χρόνο που να παρακολουθήσουν αυτή την άσκηση. Αυτή η άσκηση είχε καιρό να γίνει. Ήταν μια άσκηση η οποία όμως ήρθε ο καιρός και έπρεπε να γίνει, προκειμένου να επιδείξουμε αυτό το οποίο επιδιώκουμε να επιδεικνύουμε, δηλαδή την αποτελεσματική μας ικανότητα και την ισχυρή μας βούληση να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε. Είμαστε δύναμη η οποία θέλει τη σταθερότητα και την ασφάλεια και τη διατήρηση της καθιστικής τάξης, του status quo, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω, αλλά δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε ούτε μία σπιθανή, ούτε ένα κομματάκι, τίποτα σε σειρά
αέρα και θάλασσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχαν κατά οποιοδήποτε τρόπο επαναλαμβάνω σε αυτή την άσκηση. Τη σπουδαιότητα των επενδύσεων στη χώρα μας, της τουριστικής προβολής μέσω προσέλκυσης διάσημων ανά τον κόσμο προσωπικότητων, της αξιοποίησης τεχνολογικών γνώσεων και άλλων δυνατοτήτων, των νέων μας αντίθετα με την τροχοπέδη που επιφέρει η γραφειοκρατία απέναντι σε όλα αυτά, τόνισε ο βουλευτής ο Δακανήσου κ. Ιωάννης Παπάς στην ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά στις στρατηγικές επενδύσεις. Ελπίζω να έχετε δει την ταινία «Μάμα Μία», γιατί κρύβει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Η πρώτη ταινία, όπως ξέρετε, γυρίστηκε στη Σκόπελο και όλοι οι φίλοι όσοι είδε τις ομορφιές Ελλάδος, τις ομορφιές πατρίδας μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει βέβαια κάτι τέτοιο. Στην αρχή της δεκαετίας του 60, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στο νησί της Ρόδο, έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο από την ταινία «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε» και το ίδιο επαναλήφθηκε συνέχεια στα τέλη δεκαετίας του 70 του 79 με την ταινία «Απόδραση στην Αθήνα». Το ερώτημα είναι γιατί από τα τέλη του 70 μέχρι σήμερα η βιομηχανία του κινηματογράφου δεν εξελίχθηκε σε ένα μοχλό οικονομικής ανάπτυξης Ελλάδος και σε ένα κανάλι τουριστικής προβολής. Η απάντηση δόθηκε το 2018, όταν η δεύτερη ταινία του «Μάμα Μία» έγινε γνωστό ότι δεν γυρίστηκε στην Ελλάδα, παρότι θέλαν πάρα πολύ αυτοί που γινούσαν την ταινία, η παραγωγή, αλλά στην Κροατία. Η παραγωγή μάλιστα βρήκε στην Κροατία ένα νησί το οποίο έμοιαζε κάπου στη Σκόπελο και το βάφτισε ελληνικό για τις ανάγκες της ταινίας τους. Ξέρετε γιατί, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφοι σας? Γιατί πάλευαν να βγάλουν άκρη με το ελληνικό δημόσιο και τους φορείς έτσι ώστε να εξασφαλίσουν άδεια για τα γυρίσματα. Άκρη φυσικά δεν έβγαλαν, με αποτέλεσμα να φύγουν. Βρήκαν αλλού πορτοκαλιές να κάνουν που κάνουν πορτοκάλια, όπως λέει ο σοφός ελληνικός λαός μας. Το πρόβλημα είναι ότι άφησαν αλλού τα χρήματά τους και διαφήμισαν αλλού άλλη περιοχή σε όλο τον πλανήτη. Αυτά δεν τα αναφέρω επειδή μου αρέσει η ιστορία του κινηματογράφου μόνο. Τα αναφέρω για να καταλάβουμε τι συζητάμε σήμερα στην εθνική αντιπροσωπεία. Να καταλάβουμε επίσης ότι σε κάποιους τομείς βρισκόμαστε πολύ πίσω. Είναι κρίμα που έπρεπε να φτάσουμε στο 2021 για να καταλάβουμε ότι σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που βρέχει ευκαιρίες και επενδύσεις, εμείς στη χώρα μας κρατούσαμε μέχρι πρόσφατα περήφανα την ομπρέλα και μάλιστα το διαφημίζαμε. Μην ανησυχείτε όμως, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει το σχέδιο και αποδεικνύει στην πράξη ότι μεθοδικά βρίσκει λύσεις και δρομολογεί αλλαγές που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάλλιο αργά όμως παρά ποτέ. Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις στρατηγικές επένδυσεις και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος επιχειρείται η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Στην εποχή μετά τον κορονοϊό, η Ελλάδα έχει ανάγκη τις επενδύσεις. Και αν η λέξη επενδύσεις ακούγεται από κάθε κυβέρνηση, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι απλά ευχολόγιο. Ενδεικτικά θα αναφέρω τρεις νέες επενδύσεις με τρία τεράστια κτίρια στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής που θα στεγάσουν κέντρα επεξεργασίας μεγάλου και όγκου δεδομένων ή αλλιώς data centers. Το γεγονός ότι παγκόσμιοι κολοσσοί όπως η Microsoft, η Lambda Helix και η ιταλική εταιρεία Sparkle εμπιστεύονται την Ελλάδα μας δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούμε. Εκτός από τα κέντρα δεδομένων, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άλλοι τομείς που εντάσσονται στις κατηγορίες των στρατηγικών επενδύσεων. Επενδύσεις στην αγροδιατροφή, στην έρευνα και την ανάπτυξη, επενδύσεις σε βιοτεχνολογία, την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, τη ρομποτική, την τεχνική νοημοσύνη, τον ιατρικό τουρισμό, τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, τη διαστημική βιομηχανία, το ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, την παροχή υπολογιστικού νέφους, τις μόνιμες εγκαταστάσεις κινηματογραφικών παραγωγών, τα επιχειρηματικά πάρκα και τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ στην αίθουσα μπορούν να φανταστούν έστω και μία επένδυση σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς που σας ανέφερα στη δικιά τους περιφέρεια. Επειδή το νομοσχέδιο είναι ολοκληρωμένο, παρέχονται κίνητρα για τις παραπάνω στρατηγικές επενδύσεις. Κίνητρο χωροθέτησης, κίνητρο τραχείας αδειοδότησης, fast track, φορολογικά κίνητρα, κεφαλαιακά κίνητρα, επιχορήγηση, επιδότηση leasing, επιδότηση με φυσιολογικού κόστους, φορολογική κατοικία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε είναι η περίπτωση των εταιριών τεχνοβλαστών. Όσο περίεργη αν ακούγεται η λέξη, πρόκειται για εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εμπορική αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας ή επιστημονικής γνώσης μελών ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών οργανισμών.
Στο ευρωπαϊκό δίκτυο καινοτομίας η Ελλάδα βρίσκεται στην 20η θέση, ενώ στον αντίστοιχο παγκόσμιο δίκτυο η Ελλάδα βρίσκεται στη 47η θέση, ενώ το 20 ήταν στη 23η θέση. Για να το πούμε απλά και κατανοητά, η Ελλάδα δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα μυαλά της και να τους δώσει ευκαιρίες. Είναι βασική πτυχή του φαινομένου εκροής νέων επιστημόνων προς εξωτερικό. Μια σειρά ελλείψεων ήταν η αιτία του προβλήματος, το οποίο με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ευελπιστούμε να λυθούν. Καθορίζεται ο τρόπος συμμετοχής των ερευνητών σε αυτές. Καθορίζεται η σχέση των εταιριών αυτών με τους ερευνητικούς οργανισμούς και οι όροι της σχετικής σύμβασης. Καθορίζεται ο τρόπος συμμετοχής του ερευνητικού οργανισμού σε εν λόγω εταιρείες και κατανομή των εισπραχθέντων δικαιωμάτων στους εταίρους. Καθορίζεται στο πλαίσιο συμμετοχής στις εταιρείες τρίτων προσώπων επενδυτών και προβλέπονται κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία εταιριών τεχνοβλαστών. Αγαπητοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, σκόπα μέχρι τώρα δεν έχω αναφερθεί καθόλου σε εσάς. Ο λόγος είναι ότι αντιλαμβάνομαι πως όλα τα παραπάνω δεν έχετε και δεν θέλετε να έχετε με αυτά σχέση. Σας ενοχλεί η έννοια της επένδυσης και του ιδιωτικού κεφαλαίου, της εργασίας του υγιούς δημοσίου τομέα με τον ιδιωτικό. Προσπάθειες για να καλυφθούν τα κενά σε μόνιμους γιατρούς στο νοσοκομείο Καλλιέμνου με πρωταρχική την θέση καρδιολόγου καταβάλει η διοίκηση. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο η διοικήτρια κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ. Νομίζω ότι έχει γίνει απόλυτα κατανοητό και προς τον ίδιο και προς τους πολίτες ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και έχουμε εξαντλήσει κάθε πιθανό σενάριο για να έρθει κάποιος καρδιολόγος και να συνεργαστεί με το νοσοκομείο μας. Καταρχάς να ξεκινήσω από το πολύ βασικό, ότι έχει προκηρυχθεί, και είναι το πιο σημαντικό, έχει προκηρυχθεί θέση μόνιμου καρδιολόγου. Αυτή είναι βέβαια μια διαδικασία που έτσι κι αλλιώς θα πάρει χρόνο και που υπάρχει ενδιαφέρον από συγκεκριμένο καρδιολόγο, δεν ξέρουμε όμως αν τελικά αυτός θα έρθει. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, πολλές φορές εκδηλώνεται ενδιαφέρον, αλλά μπορεί ο συγκεκριμένος να έχει επιλέξει και ένα άλλο νοσοκομείο ή για προσωπικούς του λόγους τελικά να μην αποδεχτεί τη θέση. Αυτό που γνωρίζω και μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη μόνιμη θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευελπιστούμε ότι θα έρθει. Να καλυφθεί σύντομα. Ναι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι η μόνη θέση που προκηρύξαμε. Είναι του καρδιολόγου, του ορθοπαιδικού και του αναισθησιολόγου. Μάλιστα. Αυτές όλες μαζί θα πάρουν κάποιο χρόνο. Έτσι είναι αυτές οι διαδικασίες. Πάμε να δούμε όμως τώρα στο διατάφτα. Τι κάνουμε τώρα. Οι επιλογές που έχουμε δυστυχώς δεν είναι πολλές, ούτε μπορούμε να βρούμε μαγικές λύσεις, το αντιλαμβάνεστε. Κυρίως δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε γιατρούς όταν δεν υπάρχουν. Λοιπόν, στον πίνακα των επικουρικών λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να αποσπάσει η ΔΥΠΕ, με ευθύνη της ΔΥΠΕ, καρδιολόγο από άλλο νοσοκομείο. Φαντάζομαι από τα νοσοκομεία της Αθήνας ότι δεν είναι εύκολο αυτό το διάστημα να συμβεί. Θα μπορούσε όμως από γειτονικό νησί και λέω ξεκάθαρα ότι θα μπορούσε, αυτό είναι μια δική μου σκέψη, από το νοσοκομείο της ΛΕΡ που αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 καρδιολόγοι, όπως εμείς έχουμε εξυπηρετήσει στο παρελθόν με αναισθησιολόγο τη ΛΕΡΟ, με μικροβιολόγο την ΚΟ, τώρα που μπορεί η ΛΕΡΟ να εξυπηρετήσει εμάς με καρδιολόγο. Και όπως γίνεται και με τον ορθοπαιδικό και με τον παιδίατρο, που είναι επίσης 2 ειδικότητες που είναι μόνοι τους έτσι μέχρι στιγμής, σε κάποιο περιστατικό που θα χρειαστεί ανάγκη, θα πρέπει σαν νοσοκομείο να συνεργαστούμε με κάποιον ιδιώτη. Άρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν θα αφήσουμε κανέναν πολίτη χωρίς βοήθεια από γιατρό όταν χρειαστεί. Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Δημήτρη Κρεμαστινού θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου στην 12νησιακή εστία στον Πειραιά. Η αιμοληψία θα γίνει από γιατρούς του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Γεννηματάς. Την αιμοδοσία διοργανώνει ο Σύλλογος Απαντεχού 12νησίων Νέων σε συνεργασία με τον Όμιλο Καρπάθιων Νέων και το Σύλλογο 12νησίων Φοιτητών Αθήνα Πειραιά. Το αίμα θα μεταφερθεί στην 12νησιακή Τράπεζα Αίματος ως παρακαταθήκη για όσους 12νησίους το έχουν ανάγκη. Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη νέα αιμευτική κλινική στο νοσοκομείο Καλλιέμνου. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο η διοικήτρια κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ.
Κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το ξέρετε είναι ότι αυτή τη στιγμή από Δευτέρα ξεκίνησε να φτιάχνουμε καινούριο μαιευτικό στο νοσοκομείο μας. Και αυτό νομίζω ίσως είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντική αλλαγή που θα βοηθήσει πάρα πολύ το νοσοκομείο. Ακούσα χθες ναι. πάνω τις ναι. εργασίες. Είμαστε, έχουμε ξεκινήσει. Θέλω να πιστεύω, αν όχι πριν τις γιορτές, ότι μετά τις γιορτές θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμο. Νέο μαιευτικό, νέα αίθουσα τοκετού, νέα αίθουσα οδύνων. Και αυτό τι σημαίνει, πάμε και λίγο παραπέρα. Αυτό σημαίνει ότι φεύγει η αίθουσα του τοκετού που ήταν κάτι τελείως λάθος μέσα από το χειρουργείο μας. Οπότε έτσι εξοικονομούμε δεύτερο χώρο, δεύτερη αίθουσα για δεύτερο χειρουργικό τραπέζι. Mm-hmm. Ήταν κάτι που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Ελπίζω ότι θα το καταφέρουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει θέληση, υπάρχει προσωπικό που βοηθάει. Έχουμε την βοήθεια, να σας πω, και του μηχανικού του επαρχείου, του κύριου Κουλιά, που είναι, ο οποίος μας έχει βοηθήσει σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη σκέψη, και είναι εδώ μαζί μας σχεδόν καθημερινά, αλλά και οι υπάλληλοι του Δήμου και μας έχουν δώσει τεχνίτες, εργάτες. Και γιατί όλο αυτό, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε καμία περίπτωση μόνο από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, σε καμία περίπτωση, θα έλεγα. Άσια. Οπότε και η βοήθεια του Δήμου μας και του επαρχείου νομίζω ότι είναι πολύτιμη. Έτσι. Άνοιξε και λειτουργεί από το πρωί της Τρίτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικών Αλληλεγγύης. Οι δικαιούχοι του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλει την αίτηση Α21 για το έτος 2021 μπορούν να την υποβάλουν στην πλατφόρμα της ιδίκα.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxis.net. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάση των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2020. Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διεργασίες για την εκλογή Προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως την Κυριακή που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές και οι ψηφοφόροι του κινήματος βρίσκονται στις επάλξεις. Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινάλ, Βάιος Καλοπίτας, μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο σχετικά με την διαδικασία των εκλογών στις 5 Δεκεμβρίου αλλά και για το χθεσινό debate των υποψηφίων στο κίνημα. Τι έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία? Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο κόμμα το οποίο θα λειτουργεί από τη βάση των μελών του. Θα έχει έναν προοδευτικό ρεαλισμό, θα έχει ένα σχέδιο αποκέντρωση των εξουσιών, ανταγωνιστικότητας, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και παιδείας. Στα εθνικά θέματα θα έχει έναν πατριωτικό ρεαλισμό και θα έχει βέβαια υψηλά την ατζέντα της κλιματικής αλλαγής. Διότι αν σήμερα δεν υπάρχει ένα τέτοιο κόμμα, θα μείνουμε στο στήρο δικοματισμό της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που δεν παράγει τίποτα. Απ' τη μία έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο δεν πιστεύει κανείς και απ' την άλλη έχουμε μία κυβέρνηση η οποία είναι άτολμη, το είδαμε στην πανδημία, το βλέπουμε σήμερα στην περιοχή μας με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι αν και ήταν προεκλογική τους δέσμευση για την επαναφορά, δεν το κάνουν. Άρα εμείς χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο κόμμα με νέους ανθρώπους, με υψηλό δίχτυ κοινωνικής αξιοπιστίας για να αγκαλιάσει τις ελπίδες του ελληνικού λαού. Λοιπόν, χθες παρακολουθήσαμε το debate μεταξύ των 5 υποψηφίων, οι οποίοι ήταν όλοι εξαιρετικοί, όλοι δουλεύουν για την παράταξη και είναι σίγουρο ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε ένα ισχυρό δυνατό Πασόκ. Είδαμε ότι εκφράστηκαν απόψεις από την προοδευτική αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Όλοι οι υποψήφοι εκφράζουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό ρεύμα και με το πλούτο των απόψεων ολωνών είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσει η παράταξη να δυναμώσει και να είναι ισχυρή. Ήταν μια γιορτή της Δημοκρατίας εχθές και νομίζω ότι η εκλογική διαδικασία θα κυλήσει πάρα πολύ ομαλά έτσι ώστε να έχουμε μια δυνατή συμμετοχή στην Κυριακή στις 5 του Δεκέμβρη. Περιμένουμε όλους να έρθουν να ψηφίσουν την Κυριακή στις 5 του Δεκέμβρη. Εκλογικά τμήματα υπάρχουν σχεδόν παντού, σε όλους τους καποδιστριακούς δήμους πλην ελάχιστων περιπτώσεων. Υπάρχουν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα για τη Ρόδο υπάρχουν εκλογικά τμήματα στον Αρχάγγελο, στα Φάντου, στον Ιαλισσό, στην Κρεμαστή, στην Έμπονα,
στο Γενάδη και βέβαια στο Ροδίνη για την εκλογικό κέντρο της Ρόδου. Ο οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει να ψηφίσει, αυτές οι εκλογές αφορούν κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, κάθε προοδευτικό πολίτη. Όποιος πιστεύει ότι τον ενδιαφέρουν οι εκλογές της προοδευτικής παράταξης για την ανάδειξη ηγεσίας, μπορεί να έρθει και με την, να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα και να μπορέσει να εκφράσει την άποψή του. Εμείς καλούμε κάθε ένα τέτοιο πολίτη, ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύγχρονο δημοκρατικό κόμμα, να έρθει και να εκφράσει την άποψή του. Κλείνοντας, με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται μέσω του Αιγαίου TV, θέλω να αναφέρω πως τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Εμείς πρέπει να πιέσουμε προς την κατεύθυνση, έτσι ώστε προς την κατεύθυνση των πολλών. Δηλαδή να μοιράσουμε αυτόν τον πλούτο που θα παραχθεί σε όλους και όχι να είναι ο πλούτος που θα παραχθεί για τους λίγους και τους ισχυρούς. Να ξέρετε ότι η περιοχή μας, η οποία βιώνει ουσιαστικά τα σύγχρονα προβλήματα της Ελλάδας, του κόσμου, των Ελληνίδων και του Έλληνα, θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο για την επόμενη ημέρα. Πιστεύω πως με μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη η περιοχή αυτή που λέγεται Νότιο Αιγαίο, που λέγεται Δωδεκάνησα, η Ρόδος, τα υπόλοιπα νησιά θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και να γίνουν ουσιαστικά κοιτίδες πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πρωτοπορίας. Για τις επικείμενες εκλογές με στόχο την ανάδειξη νέου Προέδρου στο Κινάλ που θα γίνουν την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, κύριος Κυριάκος Βασιλιάδης. Μετά τον άδικο και ξαφνικό χαμό της Στόφης Γεννηματά, είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ναι. Πρέπει να κάνουμε τη σωστή επιλογή για τον νέο Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής. Ζητάμε λοιπόν από τους φίλους της παράταξης, του ΠΑΣΟΚ, των Δημοκρατών Σοσιαλιστών, των κεντροαριστερών γενικότερα, μέσα τη δύναμη της λαϊκής κυριαρχίας, μακριά από κομματικούς σωλήνες και στεγανά, να κάνουμε τη σωστή μας επιλογή. Mm-hmm. Λοιπόν, τις εκλογές μας στις εκκομματικές τις έχουμε την Κυριακή στις 5 του μηνός, mm-hmm. στο χώρο του ΚΑΠΗ. Από τις 8.30 ώρα, τις 8 και 4. Εκεί, ωραία, πολύ ωραία. Οπότε. Γιατί είναι κρίσιμη αυτή η επιλογή? Έχουμε μια συντηρητική κυβέρνηση, ανακόλουθη, οπισθοδρομική και συγχρόνως ένα ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει γιατί έχει χάσει τις εκλογές. Ήρθε η ώρα λοιπόν του κινήματος αλλαγής, του ΠΑΣΟ, της αναγέννησης με όραμα και προοπτική και όχι μόνο για μια προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά για μια σοσιαλιστική διακυβέρνηση των πολιτών και του λαού. Ζητάμε λοιπόν από τον κόσμο που έχει σχέση με τις αρχές του κινήματος αλλαγής και του ΠΑΣΟ να έρθουν να ψηφίσουν. Μέλος της Επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Ρόδου κύριος Γιάννης Καμπούρης. Για το θέμα μίλησε σήμερα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Δήμος Ρόδου πρωτοπορεί στις νέες τεχνολογίες. Ξέρετε πολύ καλό ότι ήμασταν πρώτοι μετά το πρώτο lockdown που εφαρμόσαμε το Τελεδήμος, που βγάλαμε μάλλον την εφαρμογή Τελεδήμος, που από αυτή την εφαρμογή εκδίδεις ό,τι εκδίδουν τα ΚΕΠ, τα Δημοτολόγια και τα Ληξιαρχεία και επίσης κάνεις ό,τι πληρωμές κάνεις στα ταμεία του Δήμου, κάνεις μέσω αυτής της εφαρμογής. Πάμε καλά, όχι όσο θα θέλαμε. Γι' αυτό παρακάλεσα και εσάς και τους συναδέλφους σας δημοσιογράφους να το δώσετε προς τις ροδίτησες και τους ροδίτες το Τελεδήμος, την εφαρμογή για τους παιδικούς σταθμούς όπου οι γονείς δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουν πια εκεί να εγγράφουν τα παιδιά τους, αλλά μέσω της εφαρμογής γίνεται αυτό. Για το τέλος ακίνητης περιουσίας των παρεπιδημούντων έχουμε ψηφιοποιήσει σχεδόν το 80% των θεμάτων που ερχόταν ο Δημότης να εξυπηρετηθεί από το Δημαρχείο και από το εκάστοτε Δημαρχείο. Τους παρακαλώ να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο και περισσότερο και οτιδήποτε απορίες έχουν θα παίρνουν στη διεύθυνση πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και οι συνεργάτες μου έχουν τη διάθεση και την όρεξη και την ευγένεια να εξηγήσουν σε όλους στο 15588
για την κάθε εφαρμογή, για τα ηλεκτρονικά αιτήματα πολιτών, όπου μπορούν να στείλουν φωτογραφίες για ένα δέντρο που είναι ακλάδευτο, για το οδόστρωμα που έχει λακκούβες, για το φωτισμό τους που κάποια λάμπα έσβησε, για τα αδέσποτα που σε συνεργασία με την κυρία Πάτα βάλαμε και τα αδέσποτα στα αιτήματα πολιτών. Να ξέρετε ότι επίσης έχουν τοποθετηθεί 80 GPS στο στόλο του Δήμου. Κάτι πολύ πρωτοποριακό, που από το call center κάτω βλέπουν οι συνεργάτες μου πού πηγαίνουν σε πραγματικό χρόνο τα 87 οχήματα του Δήμου. Θα γίνουν 100 και με το νέο έτος, κατόπιν της συνεννόησης που είχα και με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, θα προμηθευτούμε κι άλλα, έτσι ώστε όλος ο στόλος να ξέρουμε πού πηγαίνει και ποια είναι τα δρομολόγια του. Μιλάμε για όλες τις υπηρεσίες τώρα, έτσι. Τροχαίο υλικό. Το τροχαίο υλικό, μάλιστα. Όλα τα οχήματα ανήκουν στη διεύθυνση τροχαίου υλικού. Οπότε, με το τροχαίο υλικό και με τον εντεταλμένο εκεί και με τον προϊστάμενο, είμαστε σε πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία. Και σας λέω ότι έχουν δρομολογηθεί τάχιστα οι διαδικασίες και 80 οχήματα μας αυτή τη στιγμή βλέπουμε που πηγαίνουν σε πραγματικό χρόνο σε όλο το νησί. Να σας πω για τη μεγάλη πλατφόρμα του GIS. Μια smart, μια έξυπνη πόλη δεν είναι έξυπνη εάν δεν δημιουργήσει το GIS, το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Το GIS, μέσω μάλλον του GIS, βλέπεις όλα τα κτίρια, όλες τις υποδομές, τους δρόμους, τις διαβάσεις μας. Έχουμε βάλει τις θέσεις πάρκινγκ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Όλα κουμπώνουν πάνω στο GIS και μέσω της πλατφόρμας του GIS η έξυπνη πόλη γίνεται έξυπνη. Δηλαδή δημιουργούμε τις εφαρμογές που χρειάζονται, μας δίνει τις πληροφορίες που θέλουμε, συνδέονται και οι πολίτες μέσω του GIS στο επιχειρησιακό μας κέντρο, σαν να το πούμε data room, γιατί πλέον αν δεν έχεις data room δεν κάνεις καμία απορρόφηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, και όλο αυτό γίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου. Την Παρασκευή 26 Δεκάτου εγκαταστάθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε συνεργασία με το Δήμο Νησίρου ένας νέος μόνιμος σεισμολογικός σταθμός στα νοικιά Νησίρου σε ειδικά διαμορφωμένο κύλωμα βράχου στο χείλος της ηφαιστιακής καλδέρας. Ο σταθμός είναι καταχωρημένος με την ονομασία NISR2 στο International Seismological Center και διαθέτει ευρωζωνικό σεισμικό αισθητήρα. Αρχικά από τις 15 πρώτου είχε κατασταθεί δοκιμαστικά σε άλλη προσωρινή θέση μέσα στον οικισμό. Τα δεδομένα που μεταδίδονται τηλεμετρικά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι διαθέσιμα επιχειρησιακά στην 24ωρη υπηρεσία ανάλυσης σεισμικότητας στο ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο και στον Εθνικό Κόμβο Δεδομένων. Ο σταθμός αυτός είναι ο δεύτερος σεισμολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο ηφαίστειο, αφού στο Μανδράκι στη Μονή Παναγίας Πηλιανής λειτουργεί από το 2007 ο σεισμολογικός σταθμός NISR. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σχεδιάζει συνεργασία με τον Δήμο την επέκταση του σεισμολογικού δικτύου Πέριξ επί του νησιού με στόχο την ολοκληρωμένη και συνεχή παρακολούθηση του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Νησίρου. Ο απερχόμενος πρόεδρος του Ρόδος για τη Ζωή, Παναγιώτης Παπαντονίου, μιλώντας στο Γιάννη Κουμέντο, αναφέρθηκε για το έργο που είχε γίνει από το 2009 και όσα έχουν προσφερθεί στο νοσοκομείο Ρόδου, που ξεπερνούν οι δωρεές τα 400.000 ευρώ. Τελείωσε και φέτος η εκδήλωση Ρόδος για τη Ζωή, που είχαμε μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα πρώτη φορά στα χρονικά δεδομένα από τότε που δημιουργήθηκε από το 2009. Ο στόχος επετεύχθη, ο στόχος ο εφετινός ήταν η αγορά μιας θερμοκοιτίδας νεογνών αεροδιακομιδών που θα την προσφέρει η ΆΜΚΕ Ρόδος για τη Ζωή, θα την προσφέρει στο ΕΚΑΒ Ρόδου, και καθώς επίσης και μια πολυθρόνα χημειοθεραπείας για την ογκολογική κλινική, μετά από αίτημα βέβαια της ογκολογικής κλινικής του νοσοκομείου μας, πολυθρόνα χημειοθεραπείας. Νομίζω ότι από το 2009 η ΆΜΚΕ Ρόδος για τη Ζωή έχει προσφέρει στο νοσοκομείο της Ρόδου πάρα πολλά μηχανήματα που αφορούν την
διάγνωση και θεραπεία μορφών καρκίνων σε διάφορες κλινικές του νοσοκομείου μας. Μεγάλο επίτευγμα θεωρώ εγώ τις εκδηλώσεις του 2018 και 2019, όταν στήσαμε εκ του μηδενός το παθολογοανατομικό εργαστήριο του νοσοκομείου μας. Κάναμε σε 2 χρονιές δωρές της τάξης των 80.000. Συνολικά οι δωρές που έχουμε κάνει στο νοσοκομείο της Ρόδου ανέρχονται με την εφετινή γύρω στις 400.000 ευρώ. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, ότι αυτές οι δωρές δεν έγιναν από την ΆΜΚΕ. Η ΆΜΚΕ ήταν ο μεσάζων, ήταν η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, αν θέλετε, που έδινε το σύνθημα για την διοργάνωση της εκδήλωσης. Όλοι αυτοί οι στόχοι επιτεύχθησαν, ξεκινώντας με 1.500 συμμετέχοντες από το 2009 και φτάνοντας το 2019 στην 10η μας εκδήλωση 15.000 συμμετέχοντες. Αυτό λοιπόν το κατάφερε ο ροδιακός λαός και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, και προσωπικά εγώ, που καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη της Ρόδου, να ευαισθητοποιήσουμε το νέο κόσμο, τα παιδιά, και να καταλάβει ο Ροδίτης ότι κατά βάθος κρύβει μια τεράστια καλοσύνη, είναι μεγαλόψυχος. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί είμαστε και λίγο παρεξηγημένοι, όπως ξέρετε, εδώ στη Ρόδο. Ακούνε τουρισμός, πνιγόμαστε στα λεφτά και πάει λέγοντας. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, και ιδίως αυτές τις τελευταίες χρονιές μετά την οικονομική κρίση, να ξέρετε ότι το κάθε μπλουζάκι που παίρνει, το κάθε μπλουζάκι που αγοράζει το κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, δεν είναι από το περίσσευμά τους, είναι από το υστέρημά τους. Το ταξίδι θα συνεχιστεί, θα τα πάμε καλά, ακόμα καλύτερα, να γιγαντώσουμε την εκδήλωση και να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη και να δείχνουμε ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί είναι σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να ξέρετε ότι είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση χωρίς σπόνσορες και χορηγούς μετά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αλλά χωρίς σπόνσορες και χορηγούς, αν δεν με πατάει μνήμη μου, πρέπει να είμαστε μοναδικοί στην Ελλάδα με τόσο κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευελπιστώ του χρόνου να περπατήσουμε και να τρέξουμε όλοι μαζί παρέα για τον ίδιο σκοπό. Στην Αθήνα θα μεταβεί ο αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζενετίδης για να δώσει το παρόν στο 12ο Φεστιβάλ Μελιού, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Το Φεστιβάλ Μελιού θα πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή παραγωγών, ενώ οι παρουσίες επισκεπτών θα είναι περιορισμένες λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων COVID-19. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει εξασφαλίσει και θα λειτουργήσει περίπτερο, στο οποίο θα φιλοξενηθούν δείγματα που έχουν αποστείλει παραγωγή με λυσοκόμη των μας και θα εκπροσωπηθούν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μελιού, ενώ παράλληλα θα λάβουν χώρα γαστρονομικές παρουσιάσεις με κύριο συστατικό το μέλι, όπως μελεκούνια, τηγανίτες, λουκουμάδες, λαδόπιτες και άλλα. Παράλληλα με τις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί στο ΣΕΦ το ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Μελισσοκομείας, όπου θα παρεστούν, εκτός από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όλοι οι φορείς που ασχολούνται και στηρίζουν την μελισσοκομεία. Συνέντευξη τύπου για τις δράσεις και την προετοιμασία του Μουσείου Ελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου παραχώρησε ο πρόεδρος του, κ. Στέργος Αϊβάζης. Επίσης αναφέρθηκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το Μουσείο για τα παιδιά και δράσεις που περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή των γονιών. Δεχτήκα την πρόσκλησή μας σαν Μουσείο Ελληνικής Τέχνης να σας ενημερώσουμε και για τις δραστηριότητες που τρέχουν τους 2 μήνες που έχω την τιμή και ανέλαβα την Προεδρία του Μουσείου Ελληνικής Τέχνης Ρόδου. Και με την ευκαιρία θα θέλαμε σήμερα να ανακοινώσουμε τις δράσεις που θα έχουμε την περίοδο των Χριστουγέννων, που ξεκινούν από το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, και έχουμε σχεδιάσει εκδηλώσεις για τα 3 Σαββατοκύριακα, 4, 5, 11, 12 και 18, 19, δράσεις μόνο για τα παιδιά, εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνεργασία με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει τη δουλειά τους στη Ρόδο γύρω από τα παιδιά, όπως είναι η θεατρική ομάδα ΑΝΕΜΗ και το εικαστικό τμήμα των εργαστηριών της Καραυγής,
Καθώς επίσης συνεργαζόμαστε και με μια παιδαγωγό του Φλόρα Σπύρου, υπεύθυνη παιδαγωγικών προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και του Μικρού Εθνικού Θεάτρου. Μαζί λοιπόν σχεδιάσαμε δράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά προνήπια, νήπια, μέχρι και εφήβους και μαζί με τους γονείς, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι γονείς αυτή την περίοδο να περάσουν ωραία με τα παιδιά τους σε κοινές δράσεις, οι οποίες απευθύνονται δράσεις σε κεραμική και γλυπτική, δημιουργικά παραμύθια και συνεργασία των γονιών με τα παιδιά, καθώς επίσης και στο τέλος 19 Δεκεμβρίου, εκεί θα γίνει η παρουσίαση όλων των προγραμμάτων και θα μπορούν τα παιδιά να πάρουν και ένα πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο λόγω της κατάστασης που διατρέχουμε τώρα με την πανδημία, για την συμμετοχή των παιδιών στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, θα πρέπει να επιθετηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, θα πρέπει να καλέσουν το 2241-1-3496 την κυρία Καλλιόπη Χατζίπαπα για να γίνει κράτηση και να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον αριθμό των παιδιών και των γονέων που θα παρευρεθούν στο χώρο μας. Αυτό είναι στο πλαίσιο τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε για τα Χριστούγεννα, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ξεκινήσουν πιο δυναμικά από τον Ιανουάριο, με εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παραδοθούν και μέσα στον Δεκέμβριο. Είναι ένας στόχος μας η δημιουργία μιας νέας σχέσης με τα παιδιά και τους γονείς μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Ελληνικής Τέχνης και κυρίως στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδη Μελάνθρου, ώστε να δημιουργήσουμε και να φέρουμε πιο κοντά τα σχολεία, τα παιδιά, τους γονείς γύρω από την τέχνη με ένα τρόπο διαδραστικό γνωριμίας και εξοικείωσης με τον χώρο πολιτισμού όπως είναι το Μουσείο Ελληνικής Τέχνης. Θα ήθελα να σας ενημερώσω τον τελευταίο μήνα που με την παρουσία της το Μουσείο Ελληνικής Τέχνης στην μεγάλη έκθεση του Θεόφιλου που έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, που είχα την χαρά να παρευρεθώ και να εκπροσωπήσω το Δήμο μας και το Μουσείο μας σε μια μεγάλη έκθεση, η οποία φιλοξένησε περισσότερους από 90 πίνακες του Θεόφιλου, με πολύ μεγάλη συμμετοχή φυσικά του Δήμου από την Μυτιλήνη, με τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και εκπροσώπους των έργων των χώρων τέχνης. Είναι στους στόχους μας αυτή η συνεργασία, η εξωστρέφεια του Μουσείου Ελληνικής Τέχνης μέσα από τα κτίρια που διαθέτουμε, τα οποία πρέπει να ανοίξουν προς τον κόσμο και να φιλοξενήσουν όχι μόνο στατικές εκθέσεις, μόνιμες εκθέσεις, αλλά και να δημιουργήσουμε, σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ανακοινώσουμε, σε συνεργασία με την πρόεδρο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, η οποία είναι η κυρία Κατερίνα Κοσκινά, με ένα σπουδαίο έργο και ιστορία στον χώρο της, όχι μόνο της σύγχρονης τέχνης, αλλά και στην επιμέλεια πολύ μεγάλων εκθέσεων, όπως είναι η πολύ μεγάλη έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, ώστε συνεργαζόμαστε μαζί της και μας συμβουλεύει για μία σειρά εκδηλώσεων και εκθέσεων που θα είμαστε στη δυνατότητα να τις ανακοινώσουμε μέσα στη νέα χρονιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.